σας παρακαλώ πολύ να μου συνοδεύσετε σε ένα τραγουδάκι για την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμό τάγκο. Ελάτε. Ελάτε λίγο. Έτσι, ναι. Ελάτε, πάμε. Υπέρα, όμορφη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Παπαγεωργίου. Sorry, κοιτάω την καμέρα. Σε μένα. Είμαι ο Γιώργος Παπαγεωργίου και είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης του Αρίστου. Νομίζω με χαρακτηρίζει ο ενθουσιασμός. Και το είχα από παιδί αυτό και δεν το είχα αφήσει. Δηλαδή, σε ό,τι κάνω, μπαίνω με ενθουσιασμό και ας πάω τα μούδρα μου. Θυμάμαι, είμαι στο χωριό, στην καλύφθο της Δράμας, στο χωριό των Παππούδων. Είμαι με ένα ποδήλατο και θέλω να προκαλέσω στον εαυτό μου ένα ατύχημα. Γιατί ο κολλητός μου φίλος τότε είναι ένα παιδί σε ένα πυρικό καροτσάκι και θεωρεί ότι αν και εγώ σπάσω τα πόδια μου και είμαι και εγώ σε ένα καροτσάκι ένα πυρικό, ότι τότε θα κάνουμε πιο κολλητή παρέα. Οπότε είμαι με το ποδήλατο, τρέχω στην κρυφόρα, αφήνω τα χέρια και τα πόδια, πέφτω κάτω, σαβουριάζομαι, έρχεται ο παππούς μου, με μαζεύει, φυσικά δεν έσπασα τα πόδια μου, κάπως αντανακλαστικά έπαρα τα χέρια μου κάτι, απλά χτύπησα λίγο. Και με πήγε σπίτι ο παππούς και θυμάμαι ότι μου έκανε με ζεστό νερό και σαπούνι, έτσι λίγο σαν τριβές για να φύγει το, να φύγουν οι μόλοπες. Και θυμάμαι ότι εγώ με τον παππού μου να μου τρίβει τα πόδια, ας πούμε, να προσπαθεί να μου κλείσει τις πληγές. Η Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 50 και του 60 ήταν μια παρακρατού πόλη. Ήταν μια πόλη που είχε βυθιστεί βαθιά στην δύναμη των παρακρατικών. Οι παρακρατικοί λύνανε και δένανε. Είναι μια ιστορία αυτή της Θεσσαλονίκης εκείνων των δεκαετιών, λίγο πριν τη Χούντα δηλαδή, όπου βλέπουμε ένα παρακράτος το οποίο έχει αρχίσει και αποκτάει πια πολύ στενή σχέση με την εξουσία, επιβάλλει την εξουσία ή τέλος πάντων λειτουργεί ως εκτελεστικό όργανο πολλές φορές για να επιβληθούν αυτά που θέλουν οι από πάνω. Ο Αριστείδης Παγκρατίδης για μένα είναι σαφέστατα ένα πρόσωπο στο οποίο όλη η μανία και η σαπίλα του παρακράτους έπεσε από πάνω του και με κάποιο τρόπο βρήκε τον τέλειο αποδεπομπέο τράγο ώστε να μπορέσουν να κλείσουν την υπόθεση του Δράκου και ταυτόχρονα να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το πραγματικό πρόβλημα που ήταν η παραπομπή των δολοφόνων του Λαμπαράκη στη δικαιοσύνη. Και όλο αυτό με μία κοινή γνώμη της πόλης μας, η οποία γνώριζε όλα τα δημοσιεύματα της εποχής κάπως, και κάπως αυτό ξέρεις ακόμα και τώρα έχω άνθρωποι και μου το λένε. Δηλαδή ότι εμένα ο παπάς μου ή ο παππούς μου λέγανε ότι ξέραμε για την αθότητα του Παγκρατίδη, ξέραμε για αυτό που συνέβαινε, αλλά ήταν πολύ φοβισμένοι, δεν έκαναν τίποτα στα αλήθεια. Και τι μπορείς να κάνεις όταν βλέπεις ξαφνικά ότι παντού δίπλα σου είναι ρουφιάνοι, δοσύλλογοι, υπάρχει όλο αυτό το. Δηλαδή, μια πόλη που είναι εμβρασμού, ας πούμε, και όλο αυτό οδήγησε φυσικά στην. Δηλαδή, έκανε ένα μπαμ, ας πούμε, με την άνοδο της Χούντας. Και από εκεί και πέρα, θα μου επιτρέψεις να πω ότι νομίζω ότι ζούμε λίγο την εποχή που τα σπέρματα αυτών των δεκαετιών μεγαλώσανε, γίνανε πια βλαστάρια και νομίζω τα βλέπουμε πια να παρελάβουν περήφανα στην περήφανη μας πόλη. Δεν ξέρω μαζί ο Δράκος. Δεν ήταν μια καινούργια φαντασίωση, ήταν επαρκτό πρόσωπο. Δεν ξέρω αν ζει ακόμα. Δεν πιστεύω ότι ήταν ο Αρίστος, γι' αυτό και έχω κάνει αυτή την παράσταση. Εγώ με αυτή την παράσταση δεν εκφράζω μόνο τη γνώμη μου, εκφράζω λίγο τη λαϊκή γνώμη. Δηλαδή κάπως εκφράζω τη γνώμη που είχε η λαϊκή κοινή γνώμη της Θεσσαλονίκης του τότε αλλά και του τώρα. Εκφράζω τη γνώμη των ανθρώπων που με πλησίασαν κάνοντας την παράσταση και μου λένε ξέραμε ότι ο Παγκρατίδης ήταν αθώος. Γιατί το ξέραμε, γιατί υπήρχαν μαρτυρίες μέσα στην ίδια τη χωροφυλακή για την αθωότητα του Παγκρατίδη. Δεν θέλω να κάνω ήρωα τον Παγκρατίδη. Θέλω πλέον να τον αθώσω. Γιατί κατά τη γνώμη μου εκτελέστηκε άδικα. Για μένα ο Αρίστος ήταν ένας άνθρωπος που θα ήθελα πολύ να έχω φίλο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ρούφεξε τη ζωή με το μεδούλι της. Έζησε πράγματα και έντονα, γρήγορα, σκοτεινά. Μεγάλοι άντρες της Θεσσαλονίκης του 50, δηλαδή 60χρονοι, 65χρονοι, ασελγούσαν επάνω του για λίγες δραχμές. Οπότε μιλάμε για ένα βαθιά τραυματισμένο παιδί, από 10 χρονών κιόλας, ο οποίος μεγαλώνοντας
βλέπουμε έναν όμορφο άντρα, ο οποίος όμως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν ένα καχυκτικό παιδί, που το κάνανε ό,τι θέλανε οι άλλοι, αρκετά αφελής, όπως δείχνουν οι δικές του μαρτυρίες, παιδί της πιάτσας, ένας λούμπεν ήτανε, που ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό που λέμε ένα ρεμάλι της εποχής του. Όμως, αυτό το ρεμάλι, οι δικαστικές αρχές το δείξανε το δάκτυλο και του επιβάλανε την ανωτά των ποινών, τετράξεις θάνατων. Με συγκίνησε και με συγκίνει βαθιά η φράση του Αρίστου, η τελευταία. Μόνο αυτό αρκεί για μένα να ασχοληθώ με την υπόθεσή του και να ανεβάσω αυτή την παράσταση. Μόνο αυτό αρκεί για να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος είναι αθώος, που όταν λίγο πριν πέσουν οι σφαίρες πάνω του φωνάζει ότι «Μανούλα μου γλυκιά, είμαι αθώος». Με στήχωσε αυτή η φράση και ήταν αυτή η φράση που με έκανε να μπω στη διαδικασία να ανακαλύψω όλη την ιστορία. Από γλωσσό, δεν τις προσπάθεις. Προσπαθώ. Ωραία. Κρασάκι σταφυλόκρασο, ξυδάκι βαρελόξιδο, βαρελοσταφυλοκρασόξιδο. Κρασάκι σταφυλόκρασο, ξυδάκι βαρελόξιδο, βαρελοσταφυλοκρασόξιδο. Μου φύλαξε το καλύτερο για το τέλος. Σαρμέλα, Αφροδισία, Λακομουνού, Λολό.